Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές έχει ξεκινήσει, ανεπίσημα τουλάχιστον. Βεβαίως, επίσημα χρειάζεται ακόμα ένα χρονικό διάστημα μετά το Πάσχα για να ξεκινήσει η επίσημη προεκλογική περίοδος. Πάμε να συζητήσουμε με τον νεότερο ευρωβουλευτή στην Ευρώπη, τον κύριο Εμμανουήλ Φράγκο. Είναι ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και εκ νέου υποψήφιος βεβαίως στις ευρωπαϊκές κάλπες του Ιουνίου. Καλησπέρα σας, κύριε Φράγκο. Χαίρομαι που είστε εδώ. Και βεβαίως να πούμε ότι είστε και κριτικής καταγωγής από την πλευρά της μητέρας σας, σωστά? Καλησπέρα. Αρχικά σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Είμαι από την πλευρά την μισή του παππού μου, του πατέρα μου, από το Ηράκλειο. Αλλά και από την άλλη μισή από Τυχείο. Από Τυχείο. Από δύο εξαιρετικά. Γι' αυτό και το Μανώλης. Από δύο υπέροχα νησιά. Κύριε Φράγκο, θα ήθελα ένα σχόλιο. 25 ετών βρεθήκατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε ο νεότερος ευρωβουλευτής αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να υποθέσω ότι είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, που μπορεί όμως αυτή η εμπειρία να δυσκολέψει έναν άνθρωπο που είναι νεότερης ηλικίας? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι μεταξύ άλλων η εκλογή μου αναδεικνύει και την εμπιστοσύνη που δείχνει έμπρακτα ο πρόεδρος μας στη νέα γενιά. Είναι πολύ τιμητικό και σε αυτή την ηλικία και γενικότερα να εκπροσωπείς την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει έναν πολύ μεγάλο, πολύ έντιμο αγώνα όλα αυτά τα χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε εργαστεί για ένα πλήθος ζητημάτων. Η Ελληνική Λύση είναι πρώτη στην κατάθεση ερωτήσεων και τροπολογιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επειδή η Ελλάδα έχει 21 ευρωβουλευτές μόλις, το σύνολο των 705, διότι αυτό σχετίζεται με τον πληθυσμό που έχει κάθε χώρα, δεν δικαιολογείται και δεν υπάρχει και το περιθώριο να υπάρχουν ευρωβουλευτές που είναι χαμηλότερης δυναμικής και ταχύτητας, γιατί χάνουμε την ήδη μικρή δυναμική που έχουμε. Εμείς κάνουμε ένα τεράστιο αγώνα και θεωρώ ότι αυτό θα εκτιμηθεί και θα ανταποκριθεί, θα αντικατοπτριστεί στις ερχόμενες ευρωεκλογές και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βεβαίως, οι ερχόμενες ευρωεκλογές δεν θα είναι μόνο εκλογές που θα έχουν ως διακεύευμα τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Η πολιτική ατζέντα στη χώρα θα βρίσκεται πολύ ψηλά. Έχουμε μια πρόταση μομφής που προηγήθηκε και μια πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση, κύριε Φράγκο, εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι ένα crash test για τα κόμματα αυτές οι εκλογές και για τη Νέα Δημοκρατία, και επειδή δημοσκοπικά η Ελληνική Λύση είναι από τα κόμματα που φαίνεται ότι λαμβάνουν τους καρπούς της αντιπολιτευτικής τακτικής. Αυτό θα μπορούσε να αποτυπωθεί έντονα στις ευρωπαϊκές κάλπες. Κοιτάξτε, αρχικά να πούμε ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι μεταξύ άλλων 7 στους 10 νόμους που φτάνουν στα εθνικά κοινοβούλια δημιουργούνται, ψηφίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε μόνο αυτό λέει πάρα πολλά. Η Ελληνική Λύση έχει καθιερωθεί ως η κύρια αντιπολιτευτική δύναμη στο Εθνικό Κοινοβούλιο και αυτό θα φανεί στις ερχόμενες εκλογές. Ο κύριος Βελόπουλος έχει κάνει έναν τεράστιο αγώνα. Είναι, πέρα από το ότι είναι αριθμητικά και ποσοτικά πρώτος, έχει επαληθευτεί σε μια σειρά ζητημάτων, όπως ήταν το ζήτημα των τεμπών, όπως ήταν το ζήτημα της οικονομίας και της κρίσης που θα υπάρξει στα τρόφιμα και με την ακρίβεια και με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σε μια σειρά λοιπόν ζητημάτων η Ελληνική Λύση έχει επιβεβαιωθεί. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο θα είναι ενισχυμένη. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό το βλέπουμε στην καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο. Οι δημοσκοπήσεις όμως είναι υπέρ σας. Οι δημοσκοπήσεις σίγουρα είναι ένα δείγμα και είναι ένα θετικό δείγμα. Αλλά για εμάς η καλύτερη δημοσκόπηση είναι αυτό που κάνουμε, όπως κάναμε σήμερα στο Ηράκλειο και χθες στα Χανιά, που είναι η καθημερινή επικοινωνία με τους πολίτες, όπου εκεί φαίνεται η εκτίμηση του κόσμου. Και θέλω να πω κλείνοντας ότι η Ελληνική Λύση, ενώ κάποιοι προσπαθούν να δώσουν αυτή την εντύπωση, δεν είναι ένα κόμμα που επενδύει στην οργή και στην αντίδραση. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που κάνουμε αντιπολίτευση με προτάσεις και είμαστε ένα κόμμα που όντως είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Και δεν εστιάζουμε σε μία ψήφο κατά κάποιο τρόπο αντίδρασης, απογοήτευσης ή οργής. Εμείς θέλουμε να πάρουμε αυτή την απογοήτευση των Ελλήνων και να τη μετουσιώσουμε σε κάτι ποιοτικό, σε κάτι παραγωγικό, και αυτό θα καταφέρουμε τα επόμενα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, κύριε Φράγκο, η σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας έχει αποδείξει ότι πέρα από τα σοβαρά ευρωπαϊκά ζητήματα που υπάρχουν ως διακύβευμα σε αυτές τις ευρωπαϊκές κάλπες, οι ευρωεκλογές είναι και ένας τρόπος τα κόμματα να επιβεβαιώσουν ή να αποδείξουν ότι δεν έχουν τις δυνάμεις που είχαν στις εθνικές εκλογές. Είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά τις εθνικές εκλογές. Είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά από το πολύ υψηλό 41% της Νέας Δημοκρατίας. Και έναν ΣΥΡΙΖΑ και ένα ΠΑΣΟΚ που δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση. Και θέλω να πάμε στο κομμάτι των τεμπών. Ένα ζήτημα που απασχόλησε, που εξακολουθεί να απασχολεί.
με τον πρόεδρό σας να ανεβάζει εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου εξαιρετικά τους τόνους, με πολύ ψηλούς τόνους αναφέρθηκε και με επιθέσεις κατά των κυβερνητικών ο κύριος Βελόπουλος. Αυτό είναι κάτι που ουσιαστικά το ζητάει ο λαός, δηλαδή αυτή η σκληρή αντιπολιτευτική γραμμή για να αποτυπωθεί η αλήθεια? Αυτό είναι το ζητούμενο για την ελληνική λύση? Στο κομμάτι των τεμπών, ας πούμε, στην τραγωδία. Στο ζήτημα των τεμπών, στο έγκλημα των τεμπών, έχουν ανακύψει κάποια δεδομένα που, με συγχωρείτε, αλλά επιβάλλουν τους υψηλούς τόνους και για μένα θα έπρεπε να λογοδοτούν όχι αυτοί που σηκώνουν υψηλούς τόνους, αλλά αυτοί που δεν σηκώνουν υψηλούς τόνους. Αν δούμε το χρονικό και όλο το ιστορικό του συγκεκριμένου εγκλήματος, από το τι έγινε μέχρι το κομμάτι της σύγκρουσης, όπου υπήρχε η Σύμβαση 717 που είχε κόστος 40 εκατομμύρια και έφτασε να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πληρώσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια σε ένα έργο που δεν παραδόθηκε ποτέ. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, επειδή κάποιοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είχαν το θράσος να πούν ότι δεν είναι αρμοδιότητά της άκουσον-άκουσον. Να πούμε στους τηλεθεατές ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε για να ελέγχει αποκλειστικά, να το πούμε απλά, τι γίνονται τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε περισσότερα από 500 εκατομμύρια για ένα έργο που δεν έγινε ποτέ. Και φτάνουμε στο σημείο της σύγκρουσης, όπου αν είχε γίνει η συγκεκριμένη σύμβαση, αν είχε ολοκληρωθεί, δεν θα είχε γίνει το συγκεκριμένο δυστύχημα. Και ξεκινάει από εκεί και πέρα ο Γολγοθάς των συγγενών, οι οποίοι ενώ προσπαθούν να πενθήσουν και πρέπει αποκλειστικά να πενθούν, φτάνουν στο σημείο να έρχονται στο Ευρωκοινοβούλιο ακόμα και να ζητάνε το δεδομένο, τη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε ότι όταν ανακύπτουν και ζητήματα όπως είναι η μεταφορά του ξυλόλιου, που όταν το έλεγε ο πρόεδρός μας, κάποιοι έλεγαν ότι είναι συνωμοσιολόγος, ότι είναι ψεκασμένος, ότι είμαστε ψεκασμένοι, τώρα αυτά τα λένε οι συγγενείς. Λοιπόν, και είναι προκλητικό τουλάχιστον και δείχνει την αλαζονία του 41% να βγαίνουν υπουργοί και να λένε ότι κάποιοι συγγενείς σκοπεύουν να κάνουν πολιτική καριέρα. Κύριε Φράγκο, σαν Έλληνας Ευρωβουλευτής, πικραθήκατε, εκφράσατε δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ένα ζήτημα που θα μπορούσε να περιοριστεί στην Ελλάδα και να δώσει απαντήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους έφτασε στην Ευρώπη ακούγοντας και επικριτικά σχόλια για τον τρόπο που απονέμεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα από συναδέλφους σας ευρωβουλευτές? Κοιτάξτε, να πούμε αρχικά ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά την Ευρώπη. Το ζήτημα του εγκλήματος των τεμπών, επαναλαμβάνω, επειδή έχουν δοθεί και ευρωπαϊκά χρήματα και υπάρχει επιτροπή μεταφορών. Ενώ αν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είχαν δοθεί αυτές οι απαντήσεις, θα μπορούσε το θέμα αυτό να μην πάρει την τροπή αυτή. Δηλαδή, μια χαροκαμένη μάνα έστρεψε το βλέμμα της στην Ευρώπη για να διεκδικήσει το δίκαιο της και να φτάσει στη δικαίωση. Έτσι ακριβώς. Το ζητούμενο ενός σύγχρονου κράτους δεν είναι αυτό να το κάνει η ίδια η ελληνική πολιτεία ή το οποιοδήποτε κράτος. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αυτή ακριβώς είναι η αποτυχία του κράτους που ζούμε. Ότι ένας συγγενής ενός θύματος που είναι θύμα από αυτή την τραγική ιστορία καταλήγει να τρέχει. Και είναι φοβερά δύσκολο να ψάχνει κάποιος το δίκιο του σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη στιγμή που θα έπρεπε απλώς να μείνει στο σπίτι του και να τα κάνει όλα η ελληνική δικαιοσύνη. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Και όταν βγαίνει ο ίδιος Υπουργός Δικαιοσύνης και προσέξτε τι λέει, λένε οι συγγενείς, επαναλαμβάνω, δεν το έλεγε και ο κύριος Βελόπουλος, αλλά θέλω να σταθώ στο ότι το λένε οι συγγενείς, ότι στη συγκεκριμένη περιοχή ξεμπαζώθηκε ένας όγκος χωμάτων όπου μέσα. Υπήρχαν ακόμη και τμήματα θυμάτων, ανθρώπινα δάχτυλα και υπολείμματα ανθρώπινου σώματος. Λοιπόν, αφαιρέθηκαν αυτά τα χώματα, πήγαν παντού, διασκορπίστηκαν, αγνοούνται αυτά τα χώματα που, επαναλαμβάνω, έπρεπε να γίνει έρευνα σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, και μιλούν για τον μπάζωμα οι συγγενείς, το περιβόητο μπάζωμα που, επαναλαμβάνω, πρώτος μίλησε και ο κύριος Βελόπουλος. Και τι λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης? Βγαίνει και λέει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Δηλαδή, δίνει αυτόν τον χαρακτηρισμό στους συγγενείς που ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους. Αυτή η αλαζονία ακριβώς είναι, θεωρώ, αυτή που θα τιμωρηθεί στις ερχόμενες ευρωεκλογές, χωρίς να θέλω να κάνω φυσικά κάποια σύνδεση μεταξύ αυτού του τραγικού εγκλήματος και δυστυχήματος με ένα πολιτικό σκοπό. Και θα πάμε στο κομμάτι της καθημερινότητας, γιατί πλέον η Ευρώπη έχει έναν πολύ κομβικό ρόλο στο κομμάτι της καθημερινότητας. Ο πρωτογενής τομέας απασχόλησε την Ευρώπη. Είδαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια τα τρακτέρ των αγροτών της Ευρώπης να φτάνουν μέχρι την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Είδαμε πολύ δυνατές κινητοποιήσεις εδώ στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι ο πρωτογενής τομέας για εσάς είναι ένα ζήτημα που αποτελεί προσωπικό στοίχημα.
Κοιτάξτε, να πούμε ότι ως κόμμα, βασική μας θέση είναι ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να είναι η ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν γίνεται. Ο τουρισμός είναι κάτι θετικό, αλλά δεν γίνεται όλη η οικονομία μας να βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Λοιπόν, εγώ επειδή τυχαίνει να είμαι και κτηνίατρος και εργάζομαι, είμαι και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, θα ήθελα σε μερικά δευτερόλεπτα να σας αναλύσω το τι αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Δυστυχώς, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν με αγρότες έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Οι Έλληνες αγρότες, λόγω και του συνδικαλισμού, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν βρίσκονται εκεί που πρέπει να βρίσκονται, γιατί δεν λύθηκαν τα προβλήματά τους. Το βασικό πρόβλημα των αγροτών, επειδή υπάρχει αυτή η πλάνη στο δημόσιο διάλογο, δεν είναι τα χρήματα αυτά καθ' αυτά. Οι αγρότες δεν διεκδικούν και δεν είναι μια κοινωνική ομάδα που βγαίνει απλώς στον δρόμο για να διεκδικήσει χρήματα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι ότι μέσω των εμπορικών συμφωνιών που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό αφορά και τις ευρωεκλογές αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, έχουμε μαζική εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, τα οποία πρώτον είναι χαμηλότερης ποιότητας φυσικά, αλλά επειδή δεν έχουν στις τρίτες χώρες να εφαρμόσουν μια σειρά από παράλογους κανόνες, όπως είναι αυτοί για το περιβάλλον, έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Να σας πω για παράδειγμα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα λίπασμα στο Μαρόκο, όπου αν το χρησιμοποιήσει αγρότης από την Κρήτη, μπορεί να πάει ακόμη και στη φυλακή. Και δείτε τον παραλογισμό που ζούμε. Κάνουμε εισαγωγή αγροτικού προϊόντος που έχει μεγαλώσει με αυτό το λίπασμα και δεν γίνεται έλεγχος στα σύνορα αν υπάρχει ή όχι αυτό το λίπασμα. Και τι γίνεται, καταλήγει στο ράφι στην Κρήτη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, μια ντομάτα για παράδειγμα από την Ιερά Πέτρα που είναι ανωτέρας ποιότητας, με μια ντομάτα από το Μαρόκο που είναι χαμηλότερης ποιότητας και χαμηλότερης τιμής, και έχουμε ένα καταναλωτή που πρώτον δεν γνωρίζει, δεν έχει σωστή ενημέρωση για το τι είναι το κάθε προϊόν, και δεύτερον μπορεί να θέλει να επιλέξει ντομάτα της Ιερά Πέτρας, αλλά επειδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, αγοράζει το εισαγόμενο προϊόν και δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός που έχει γονατίσει τους αγρότες. Οπότε, κλείνοντας να πω, οι αγρότες τι ζητάνε? Να εφαρμοστεί ο νόμος. Αυτό λέμε και εμείς. Αυστηρότερη έλεγχη στα σύνορα και δασμοί στα εισαγόμενα προϊόντα, ώστε να εξισώνονται με τα ευρωπαϊκά και ελληνικά προϊόντα. Κλείνοντας, είστε εκ νέου υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Λύσης για τις ευρωεκλογές. Να υποθέσω ότι το στίχημα της Ελληνικής Λύσης δεν είναι μόνο ένας ευρωβουλευτής, αλλά παραπάνω. Κοιτάξτε, η ελληνική λύση θα είναι η ευχάριστη έκπληξη των ευρωεκλογών. Εγώ δεν θα προκαταβάλω ούτε θα κάνω κάποια πρόβλεψη για κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό ή για κάποιο αριθμό ευρωβουλευτών. Εγώ, η εκτίμησή μου είναι ότι όλος αυτός ο έντιμος αγώνας που έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια κόντρα σε όλους και σε όλα, ο πρόεδρός μας δέχεται ένα τεράστιο πόλεμο όλα αυτά τα χρόνια, θα ανταμυφθεί και θα επαληθευθεί στις ερχόμενες ευρωεκλογές, όπου θα καθιερωθούμε ως κεντρική αντιπολιτευτική δύναμη, όχι μόνο ως το δυνατότερο πατριωτικό κόμμα. Καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει πάψει να θυμίζει αυτό που εξέφραζε όλα αυτά τα χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα, κατά κάποιο τρόπο, ένα Πασόκ με άλλο χρώμα και άλλο σχήμα, ένα Πασόκ του Σιμίτη, κατά κάποιο τρόπο. Κύριε Φράκο, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.